Οι μηχανικοί ναι. είχαν δίκιο όταν παραπονέθησαν. Πού να πάμε, κύριοι, να έρθουν ναι. οι μηχανικοί. Δεν είπε ο κάθε Δήμος, ελάτε εδώ, ο Δήμος, ας πάρω το Περιστέρι που είναι ο πλέον προσιτός σε μένα Δήμος ναι. που έχω πάει, ναι. δεν έκανα καμία εξαίρεση. Mm-hmm. Δεν πήρε ο Δήμαρχος και να πει, ελάτε εδώ οι μηχανικοί, εδώ στο Δήμο. Ο κάθε λέει να πάνε οι μηχανικοί. Και έλεγα φαντάζομαι ότι όλοι οι Δήμαρχοι θα θέλουν να πάνε. Πού να πάμε. Δεν πήρε ο κάθε Δήμαρχος να καλέσει τους μηχανικούς. Δεν ξέραν οι μηχανικοί σε ποιες περιοχές να πάνε, κύριε. Πού να πάνε, σε ποιον πρέπει να πρώτα πάνε, κύριε Παυλόπουλε. Άμα και εσύ έχεις αυτή την άποψη, τότε τι κάνουμε, δηλαδή. Όχι, ρωτώ. Ρωτώ, μήπως έπρεπε να υπάρξει ένα γενικότερο συντονισμό. Πού να πάει, σε ρωτάω, πού να πάει. Ή ένα μηχανικό ήταν να προσφέρει περισσίες. Πού να πάει, πού να πρώτο πάει. Να πάνε όλοι να πούμε στην Κοκκινιά ή να πάνε όλοι να πούμε. Στο Καματερό, κύριε Υπουργέ, εδώ έπρεπε να υπάρξει ναι. μία επικοινωνία μεταξύ του τεχνικού επιμελητηρίου, παραδείγματος χάρη, ναι. και της νομαρχίας, ναι. όχι της νομαρχίας, να κατανεμηθούν οι μηχανικοί και να πούνε, όσοι κάθεστε να πούμε στη Νέα Ιωνία θα πάτε εκεί, όσοι κάθεστε στο Περιστέρι θα πάτε εκεί, όσοι κάθεστε κλπ. Κάποια τέτοια κατανομή των δυνάμεων και των επιστημονικών έπρεπε να γίνει. Κύριε Υπουργέ, έγινε όμως την επόμενη μέρα. Όταν εσείς έγινε στη μεθεπόμενη μέρα. Όταν εσείς έχετε 5 φακέλους ανοιχτούς στο γραφείο σας μπροστά, ξέρετε ποιον φάκελο να πρώτο επιλέξετε. Το ξέρετε καλά. Έτσι δεν είναι. Έτσι και οι μηχανικοί δεν ξέρουν πού να πάνε να βοηθήσουν. Όχι. Είναι απολύτως δικαιολογημένοι. Όχι. Ο κάθε δήμαρχος έπρεπε να καλέσει τους μηχανικούς του Δήμου του. Και τότε θα πήγαιναν όλοι. Το ζήσα εγώ στην πράξη αυτό το πράγμα. Υπήρξαν παράπονα από πολίτες, οι οποίοι είπαν ότι πέρασαν οι μηχανικοί από τα σπίτια τους, έκαναν μια πρόχειρη εκτίμηση, ακριβώς γιατί ήταν βεβαρημένο το πρόγραμμα, υπήρχαν τεράστιες ανάγκες, πάρα πολλές. Και η απάντηση που τους έδιναν. Πού να πρώτο πάνε. Έτρεξαν όμως οι μηχανικοί του δημοσίου, ναι. πρώτα στο Μενίδη, στα Άνω Λιώσια, εκεί που καταστροφές εφέρονται ότι ήταν μεγάλες και πράγματι ήταν, στα Νέα Λιώσια. Στο Καματερό εσπεύσανε, αλλά δεν επαρκούσαν. Τη δεύτερη και την τρίτη μέρα όλα λυθήκανε. Και τους είπαν, παραμένουν ακόμη τα παράπονα σε κάποιες περιοχές και το ξέρετε. Και τους είπαν ότι όταν θα περάσει η δευτεροβάθμια επιτροπή θα γίνει πιο λεπτομεριακή εκτίμηση, πιο ακριβής εκτίμηση των ζημιών. Ναι. Μέχρι τότε ο κόσμος όμως προσπαθούσε να δει τι θα κάνει, αν θα μείνει σε σκηνή ή όχι. Είχαν προτεραιότητα αυτοί που κύριε είχαν Παυλόπουλε, πέσει τα σπίτια τους. Επήρατε όλοι μια θέση. Δηλαδή να καταγγέλλετε ή να κατηγορείτε όχι, τα πάντα. Ρωτώ άκουσε για τις περιπτώσεις. Πήγανε οι μηχανικοί, ναι. οι πρώτοι μηχανικοί και βάλανε το κόκκινο. Μάλιστα. Αλλού βάλανε το κίτρινο. Μάλιστα. Αλλού βάλανε το πράσινο. Ναι. Επήγανε οι μηχανικοί. Ξέρετε όμως ότι όλοι ήθελαν το κόκκινο. Ξέρετε ότι πολλοί που τους βάλανε κίτρινο το βγάλανε και βάλανε μόνοι τους κόκκινο. Ξέρετε ότι με τις επιταγές εκείνες που μοιράστηκαν αφιδώς. Ναι. Και συντομότατα πήγαινε ο καθένας εκεί πέρα και ήθελε να πάρει την επιταγή και εκείνος του οποίου το σπίτι δεν είχε πάρει τίποτα, δεν είχε πάθει τίποτα. Εκτός από το έγινε, μία πράγματι, θα λέγεται ένα συνωστισμός ανθρώπων που είχαν αιτήματα ναι. και εκεί την πρώτη δεύτερη μέρα, μπορώ να πω και την τρίτη, ήταν κάποια σύγχυση μεταξύ των όλων εκείνων των παραγόντων που είχαν ασχοληθεί με τη θεραπεία των... τη θεραπεία των πραγμάτων. Ναι. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι μετά την τρίτη ή την τέταρτη μέρα δεν τακτοποιήθηκαν τα πράγματα, δεν ημερέμισαν τα πράγματα. Εδώ κύριε Παυλόπουλε, εγώ πήγα την πρώτη μέρα, μετά το σεισμό δηλαδή, mm-hmm. πήγα και μεταξύ των άλλων και στην Πετρούπολη. Mm-hmm. Και εκεί καθίσαμε μία ώρα με τον αντιδήμαρχο και με τους κατοίκους εκεί να λένε θέλουμε σκηνές, να γράψουν, θέλουμε φαγητό, θέλουμε το Α, το Β, το Γ. Πήρα τους αρμόδιους υπουργούς, τα στείλαν αμέσως και μετά τρεις μέρες άκουσα τον δήμαρχο λέει δεν πέρασε κανείς από εδώ. Και πέρασε ένας υπουργός της κυβερνήσεως με πολλά στελέχη επίσης δικά μου μαζί. Μάλιστα. Και βγήκε ο δήμαρχος του Καματερού. Πέρασε λέει σπαρυφές ο πρωθυπουργός. Με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και δεν πέρασαν από τα Καματερό και δεν πέρασε κανείς υπουργός. Όταν είχα πάει δύο φορές και με τη δεύτερη φορά με τον κύριο Δήμαρχο, κουβεντιάσαμε τα πάντα και λύσαμε τα πάντα ό,τι μου είπε. Μάλιστα. Μην τα παίρνετε έτσι, δηλαδή βγαίνει ο καθένας, κλαίει, είδα μια κυρία, εν πάση περιπτώσει, έκλαιγε χθες, δεν είναι τίποτα κλπ. Και τα βάλαμε όλο τον κόσμο. Όπου ετηρήθη ή διατηρήθηκε ψυχραιμία, ναι. εκεί τα πράγματα πήγανε ομαλότατα. Όμως υπάρχουν εκτεταμένες οι ζημιές και οι οποίες ζημιές αυτές θα χρειαστούν χρόνο για να επουλωθούν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε δηλώσει ρητά ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν για τις καταρρεύσεις των κτηρίων και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Υπάρχει ένα ερώτημα για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και θα ήθελα να το διευκρινίσετε, διότι διατυπώνονται απόψεις ένθεν και ένθεν νομικών ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την παραδειγματική τιμωρία, διότι είναι πιθανό να απολύξουμε σε παραγραφή των αδικημάτων. Κοιτάξτε, εδώ θα αφήσεις να μην διακόψεις, να αναλύσω το θέμα. Δεν διακόπτω, αλλά αν έχω ερώτηση θα την κάνω. Να την κάνεις την ερώτηση, ναι, μετά. Ναι. Που ό,τι και να είναι, σημείωσέ τα και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Εντάξει. Άλλωστε ώρα έχουμε, σου διέθεσα όποια ώρα, όση ώρα θέλεις, να λύσουμε όλα τα θέματα τα οποία στη δική σου τη σκέψη θέλουν να απαντήσεις. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε ένα σεισμό με πολλά θύματα. Mm-hmm. Πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με πάρα πολλά θύματα. Κατέρευσαν 3 εργοστάσια και καταπλάκωσαν εργάτες ή εργαζόμενους εκεί. Κατέρευσαν σπίτια, είχαμε θύματα πολλά και είχαμε εκτεταμένες ζημίες. Άντε να βγαίνει ο καθένας εκείνη τη στιγμή και να πει, ξέρετε, είναι παραγεγραμμένα τα αδικήματα, τα ποινικά. Ναι. Να βγαίνει, δεν βγήκε κανένας, βγήκαν την τρίτη, τέταρτη μέρα δοκισίς ο φοιτηνές, mm-hmm, στους οποίους θα απαντήσω, mm-hmm, και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης ίσχυσε, παρήγγειλε στον εισαγγελέα του Αρυπάγου, όπως έχω δικαίωμα. Ίσχυσα, δεν όχι επίγουσα, ποινική δίωξη. Ναι. Και ο εισαγγελέας του Αρυπάγου διεβίβασε στον εισαγγελέα της, ναι, πρωτευούσης την παραγγελία του Υπουργού και ασκήθηκε ποινική δίωξη. Mm-hmm. Και ασχολούνται 4 εισαγγελείς του πρωτοδικείου, 3 εισαγγελείς του εφετείου και ένας αντισαγγελέας του Αρυπάγου, ο οποίος εποπτεύει τα θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα αστικά θέματα, τα αστικά αδικήματα που τα λέμε, ή οι αγωγές αποζημιώσεων ή τα δικαιώματα προς αποζημίωση, δεν παραγράφονται. Ναι. Οποιαδήποτε νομοθεσία και αν υπάρχει, δεν παραγράφονται. Με τα 20 χρόνια όλα αυτά, αν ξεχαστούν, δεν παραγράφονται. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις ποινικές, οπωσδήποτε, συνέπειες που πρέπει να έχει ένας δράστης. Mm-hmm. Λοιπόν, υπήρξε η αντιγνωμία, και αυτή δεν τη δέχομαι εγώ μόνον, την έχω διδάξει εγώ, ναι, ότι δεν υπάρχει ακριβώς νόμος ο οποίος να θέτει σε ισχύ μία δίωξη με αναδρομική δύναμη. Μάλιστα. Ο νόμος ο ποινικός ισχύει περί του μέλλοντος. Mm-hmm. Με την αρχή nullum crimen, nulla pena συνελέγγε. Ουδέν έγκλημα, καμία ποινή χωρίς νόμο. Ναι. Αυτός είναι ένας διεθνής κανόνας δικαίου. Μάλιστα. Αυτός αφορά τα ποινικά αδικήματα. Μάλιστα. Πότε παραγράφονται τα ποινικά αδικήματα? Τα μεν κακουργήματα σε 20 χρόνια, τα δε πλημμυλήματα σε 5 χρόνια. Επειδή εκρίθη στην πρώτη στιγμή ότι αυτές οι κακοτεχνίες ή οπωσδήποτε όχι καλές κατασκευές με ελαττώματα, ναι, ότι είναι εξαμελίες, αυτά παραγράφονται με τα πενταετία. Όμως εδώ πρόκειται περί κακουργημάτων. Μάλιστα. Και παραγράφονται με τα 20 ετία. Συνεπώς δεν χωρεί καμία παραγραφή. Και ό,τι και να λένε, αυτό άλλωστε είπαμε θα το πούν τα δικαστήρια. Δεν θα το πει ο καθένας εξυπνάκιας, ο οποίος μου βγαίνει. Εγώ έχω διδάξει ποινικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο όλη μου τη ζωή. Εγώ έφερα το θέμα της μη αναδρομικότητας του νόμου σχετικά με εκείνα τα αδικήματα που στο αυταρχικό κράτος, στην αυταρχική νομοθεσία, μας βάζανε για το παρελθόν και μας κατεδίκαζαν τότε. Μιλάω δηλαδή για την περίπτωση της δικτατορίας, για τον πρώτη δικτατορίας χρόνο. Όμως, εδώ πρώτα περί αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος. Ασκήθηκε λοιπόν δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Από εκεί και ύστερα, αυτό το θέμα θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας τώρα και να λέει, ξέρετε, είναι παραγεγραμμένα. Αν βγαίναν την πρώτη μέρα να το πούνε, θα τους ελίτζαρε ο κόσμος. Πώς, κύριε, τα παραγράφεις εσύ χωρίς δικαστική απόφαση? Είστε σαφείς. Θα κρίνει το δικαστήριο. Μία ερώτηση από αυτού. Άλλωστε, είναι εδώ με τα 2 μέρες ή 3 μέρες, γιατί μας ήρθαν πάρα πολλά βάσανα. Έχω ήδη στην Επιτροπή την Παρασκευή εδώ του Υπουργείου μου, ναι, με ένα διακεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Φάκο, επικεφαλής, ναι, με ένα επίσης εφέτη, τον Κυριτσάκη, διακεκριμένο δικαστή, και με τους συνεργάτες μου εδώ, τους ειδικούς συμβούλους και του ποινικού δικαίου, συντάσσεται ή από τους όλους από εμάς, με τελικό γραφέα διατάκτη, θα έλεγε, τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, όλο αυτό το θέμα να έρθει στη δημοσιότητα. Δηλαδή, αν είναι ή δεν είναι
παραγεγραμμένα τι είναι παραγραφή, τι είναι ποινικό αδίκημα, τι είναι αστικό αδίκημα, μέσα σε 2-3 σελίδες να ξέρετε όλοι σας περί τίνους πρόκειται. Και στο τέλος, ναι, τον τελευταίο λόγο έχουν τα δικαστήρια. Όμως οι υποθέσεις θα αχθούν ενώπιον του ακροτηρίου. Δεν θα ανακοπεί δηλαδή η όλη κίνηση με ένα βούλευμα, παραδείγματος χάρη, που εκείνο το βούλευμα γίνεται εν συμβουλίου. Εδώ θα γίνει δημόσια δίκη. Δηλαδή, εγώ έδωσα παραγγελία ώστε εισαγγελικός λειτουργός να κάνει την ανάκριση. Όχι δικαστής ανακριτής, ώστε ο εισαγγελικός λειτουργός να έχει την ευχέρεια να στείλει το αδίκημα διαπευθείας κλήσεως στο ακροατήριο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενδιάμεση οπωσδήποτε διαδικαστική πράξη που θα είχε να πει κάτι ή θα μεσολαβούσε. Είστε σαφή στην Είναι εγώ. Απευθείας η υπόθεση στο δικαστήριο που θα εισαχθεί και εκεί θα γίνει δίκη και θα πει την τελευταία λέξη η δικαιοσύνη. Το κρατάμε γιατί είναι ρητή η θέση σας και ρητή η δήλωσή σας. Συνεπώς δεν χρειάζεται περαιτέρω. Εγώ τα είπα αύριο και μεθαύριο πάλι θα βγουν οι δοκισίες σοφοί να λένε τα δικά τους. Θα ήθελα να αλλάξουμε θέμα. Ξέρω ότι θα σας στεναχωρήσω πρωί-πρωί, αλλά όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι συγκλονιστήκαμε από αυτό που συνέβη πάνω από το Βουκουρέστι. Στήχησε τη ζωή, τις ζωές 6 ανθρώπων. Το ερώτημά μου είναι, θα είναι ευθύ. Υπάρχουν ευθύνες για το Falcon. Ένα αεροπλάνο, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, πετούσε με αλλεπάλληλες βλάβες. Υπάρχουν τα έγγραφα τα οποία τα είδατε προφανώς. Υπάρχει ο φάκελος και κάποιοι φαίνεται ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Και το ερώτημα στον απλό πολίτη, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Υπουργέ? Εάν το πρωθυπουργικό Falcon δεν υφίσταται τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο και αν κινδύνευσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας κάποτε και αν στήχησε τη ζωή στον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών και σε άλλους 5 ανθρώπους, γιατί να είναι ασφαλής σε άλλες πτήσεις Ολυμπιακής? Κοιτάξτε, εδώ πάλι το λόγο έχει, τον τελευταίο λόγο τον έχει πάλι η δικαιοσύνη. Γίνεται μια προκαταρκή εξέταση που κάνει ο κύριος Ντογιάκος κατ' εντολή του κυρίου Κολιοκώστα. Mm. Θα βγει ένα πόρισμα. Mm. Θα εξεταστούν και εξετάσαν, όπως έχουμε πληροφορηθεί, οι δύο πιλότοι, οι οποίοι είπαν τη θέση τους που έχουν απάνω σε αυτό το πρόβλημα. Mm. Είπανε, εδώ δεν λειτουργήσε ο αυτόματος πιλότος. Mm. Γιατί δεν λειτουργήσε ο αυτόματος πιλότος? Κάποια βλάβη υπέστη ο αυτόματος πιλότος. Και δεν μπορούσαν να τον επιλέξουν. Γιατί υπέστη τη βλάβη ο αυτόματος πιλότος? Μάλιστα. Αυτό θα το βρει η ανάκριση. Γιατί δηλαδή, ενώ είχαν καταγγελθεί αυτά τα πράγματα μια και δύο και τρεις φορές, δεν λήφθηκαν τέτοια μέτρα ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Mm-hmm. Εδώ καλά ήταν μέσα ο αείμιστος αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών, ο Γιάννης ο Κλανιδιώτης, που σπάραξε η καρδιά μας για το χαμό του, όλων μας, τον ξέραμε, ένας ανεπίληπτου είδους πολιτικός, με πολύ ψυχραιμία, με πολύ φιλοσοφική σκέψη, με βάθος στη γνώση των προβλημάτων που μας τα ανέλυε λεπτομερώς. Και νυφάλιος άνθρωπος χαμηλών τόνων. Άντε λοιπόν να ήταν μέσα και ο πρωθυπουργός, ναι, και να ήταν και 5-6 υπουργοί, ναι, να πήγαιναν κάπου σε μια διάσκεψη, όπως θα πάνε στη Φιλανδία μεθαύριο. Ακριβώς. Και πάνε όλοι και χάναμε να πούμε τον πρωθυπουργό της χώρας. Τι θα γινόταν δηλαδή? Mm-hmm. Τι οδυρμός και τι κλάμα, mm-hmm, και τι αγανάκτηση. Και δεν ξέρω ποιος θα. Πώς λοιπόν παίρνει την υπογραφή? Πώς λοιπόν παίρνει το πράσινο φως για την απογείωση του αεροσκάφου αυτό? Να βοηθήσετε όλοι. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Κύριε Υπουργέ, πώς παίρνει το ερώτημα είναι πώς παίρνει την υπογραφή? Έμαθα με τα πολύ σε ευχαριστήσεις ότι επιστρέφετε το Falcon. Δεν ξέρω αν θα το φτιάξουν ή θα μας το δώσουν. Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Από τις ειδήσεις το άκουσα. Ναι. Όμως και αυτό δεν πρόκειται να μείνει το θέμα σκοτεινό. Θα διαλευκανθεί. Θα διαλευκανθεί διότι ευτυχώς που δεν έπαθαν τίποτα οι δύο πιλότοι και οι οποίοι κατέθεσαν και θα ξανακαταθέσουν αν χρειαστεί, mm-hmm, και θα δώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται μία ανάκριση για να αποδώσει τις ευθύνες. Ότι υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν? Πολιτικές ευθύνες γιατί να υπάρξουν? Διότι επικεφαλής της Ολυμπιακής Αεροπορίας, πολιτικός προϊστάμενος, είναι, ναι, ο αρμόδιος υπουργός. Ναι. Ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός. Ναι, ο αρμόδιος υπουργός. Εγώ λέω, έπεσε μια φυλακή σήμερα και πλάκωσε και 20, παραδείγματος χάρη, μια χαλασμένη φυλακή. Ναι. Είναι υπεύθυνος ο Γιαννόπουλος? Όχι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, εάν σας ενημερώνανε αλλεπάλληλες φορές με έγγραφα, το ερώτημά μου είναι αυτό. Ότι η συγκεκριμένη φυλακή που λέτε είναι υποκατάρρευση. Αυτά υπήρχε τα έγγραφα, περίπτωση να τα αφήσετε έτσι? Κύριε Παυλόπουλο, αυτά τα έγγραφα δεν φτάσανε στον αρμόδιο υπουργό
και πέρασαν πρώτα από τις διοικήσεις της πολιτικής αεροπορίας και από τις διευθύνσεις. Μα τα έδωσε ο ίδιος στην δημοσιότητα. Εκεί θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Όταν ο υπουργός επήρε αυτά και του λένε δεν συμβαίνει τίποτα και λοιπά, τι να κάνει ο υπουργός, να κάνει το μηχανικό να κατεβεί στο Falcon να το φτιάξει. Για να τα πάρουμε τα πράγματα, άλλο η πολιτική ευθυξία. Δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ σε μια τέτοια περίπτωση, και άλλο η πολιτική ευθύνη. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Για πολιτική ευθυξία μπορεί να μιλήσουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, και παίρνουμε μια περίπτωση να πούμε του Βελγίου που οι δύο υπουργοί παραιτήθηκαν εκεί πέρα. Εκεί είχε γίνει το όργιο όμως. Το όργιο επί δύο χρόνια των μαστροπών σε δράση, των όλων εκείνων των δραστών, των εγκλημάτων των σεξουαλικών σε δραστηριότητα. Τι ήταν τα πάντα γνωστά και δεν μιλούσε κανείς. Εκεί ήταν η ευθύνη, ήταν και η πολιτική ευθύνη εκεί. Όχι μόνο η πολιτική ευθυξία. Δεν επρόκειται περί πολιτικής ευθυξίας. Είχε ευθύνη και ο υπουργός της δημοσίας τάξης όταν γνώριζε ότι βασανιζόντουσαν οι κρατούμενοι, όταν εδέρονται οι κρατούμενοι, όταν υφίστανται μαρτύρια οι κρατούμενοι. Τα ήξερε. Τα ήξερε και ο άλλος υπουργός. Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος σε μια τέτοια τόσο ευαίσθητη περίπτωση τι θα έκανε? Είπατε, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Όταν επιστεί η στιγμή, διότι υπάρχουν ορισμένα θέματα καταστάσεως ανάγκης. Εγώ βρέθηκα παραδείγματος χάρη συκοφαντούμενος από την αριστερά κάποια εποχή, αφού ο κύριε Γιαννόπουλο λέει αυτά για το άρθρο 4 παραδείγματος χάρη, που κανείς δεν κατάλαβε περί τίνου σε πρόκειτο, γιατί όλο το κλίμα το συσκότησε τότε το ΚΚΕ, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και λέω, όταν έφτασε στη στιγμή, ναι, διαφώνησα. Γιατί δεν παραιτηθήκατε? Διότι υπήρξε κατάσταση ανάγκης μπροστά σε ένα έργο τεράστιο που είχα αναλάβει στο Υπουργείο Εργασίας και το είχα φέρει σε πέρας. Αναμόρφωσα ολόκληρο το εργατικό δίκαιο. Αποδώσαμε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Συγκροτήσαμε... Δεν είναι η ίδια περίπτωση, κύριε Υπουργέ, για το ξέρετε. Με συγχωρείς να τελειώσω. Συγκροτήσαμε τα πάντα και σκέφτηκα, ενώπιον αυτής της καταστάσεως, έπρεπε εγώ να καταπιώ το ποτήρι της πίκρας που με πότσαν τότε, προκειμένου να πάει η πατρίδα, το κράτος μπροστά. Υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς σταθμίζει ποιο είναι το μέγιστο αγαθό. Εκείνο θα υπηρετήσεις. Ποιο είναι το μέγιστο αγαθό σε αυτή την περίπτωση? Το μέγιστο αγαθό σε ποια περίπτωση μιλάς? Στην περίπτωση του Falcon. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο Μαντέλης? Ναι. Γιατί εκεί πάμε, δηλαδή στην ευθύνη την πολιτική. Ναι. Δεν έχει πολιτική ευθύνη ο Μαντέλης. Αν είχε πολιτική ευθύνη, πρώτος και καλύτερος θα ήμουν εγώ όποιος θα βάζα τις φωνές. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Μην τα παίρνουμε, άντε. Εδώ έδωσα συγχαρητήρια στην αξιωματική αντιπολίτευση για την ευπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες και τις τυχόν κακοδαιμονίες εκ του σεισμού. Και χθες άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει δεν υπάρχει κράτος, είναι ανύπαρκτο το κράτος. Και λέω, μα έκανα λάθος, λέω, που εξετίμησα τα πράγματα για την εποχή και δεν περίμενα να δω το τέλος. Δεν μου απαντήσατε πάντως, γιατί είπατε μια κουβέντα η οποία σημαίνει πολλά. Όχι, να το ξαναδιατυπώ στο ερώτημα να απαντήσω. Τι θέλεις ακριβώς? Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είπατε ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, είστε σαφείς σε αυτό. Άλλο όταν μιλάμε όμως για πολιτική ευθυξία. Ναι. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Όταν ο αρμόδιος υπουργός, μετά από ένα χρόνο που ανταλλάσσω τα έγγραφα και προφανώς να δεχθώ ότι τα έγγραφα που του δίδουν, που του παραδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι σωστά ή δεν είναι καλώς υπογεγραμμένα ή κάποιος δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω αν έφτασαν τα έγγραφα αυτά στα χέρια του και μα πότε. Μα ο ίδιος τα δώσε στη δημοσιότητα. Και πότε? Δεν ξέρω πότε έφτασαν στα χέρια του. Μετά το συμβάν? Αυτά θα τα εξετάσουμε. Πριν το συμβάν. Δεν μπορώ να βγάλω απόφαση. Να μου θέσεις τα πράγματα πώς είναι. Και τότε θα σου πω. Δεν θα διστάσω να το πω. Αν το ήξερε δηλαδή, αν του είχαν πιστήσει, ναι, προσοχή, αν πήγε ο αρμόδιος διευθυντής και του είπε εδώ τι κάνουμε. Κοιτάξτε, παίρνω έγγραφα. Παίρνω έγγραφα εγώ, αλλά εγώ παίρνω όλα τα έγγραφα του Υπουργείου μου. Όλα τα εισερχόμενα. Έρχονται σε μένα και παίρνω πρωτοβουλία αμέσως. Και μου ήρθε χθες ένας φετφάς. Ότι η εταιρεία εκείνη, η κατασκευαστή, η οποία ανέλαβε να κάνει τις φυλακές της Ριτσόνας, ναι, για να διάσει φυλακή του Κορυδαλού, ναι, να δοθεί και αυτός ο χώρος, ναι, στο Δήμο που έχουμε υποσχεθεί, ναι, κατήγγειλε τη σύμβαση, γιατί κάποιος κύριος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε ότι έπρεπε να γίνει χωροταξική μελέτη
γεωλογική κλπ. Όλων των περιοχών της χώρας. Και τότε να αποφασίσετε, λέει, για τη Ριτσόνα. Και σταμάτησαν οι εργασίες και η εταιρεία κατέγγειλε τη σύμβαση. Πόσα δισεκατομμύρια έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα από μια βλακεία ενός δικαστή. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Και σήμερα ήρθα πρωί, θα έρχομαι οπωσδήποτε πρωί, να δω τι θα κάνουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή οι φυλακές θα πάνε με τα 10 χρόνια πίσω, εκείνες, ή να δούμε τι κάνουμε, να δω την εταιρεία, να συνεννοηθώ με τον Υπουργό Πεχοδέ, τι κάνουμε σε αυτό το θέμα. Διότι το μεν Υπουργείο Δικαιοσύνης πληρώνει τα λεφτά, το χειρίζεται δε το Πεχοδέ, όλο το θέμα της κατασκευής. Λοιπόν, να δω, θα σου φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή. Αλλά ήρθε το θέμα στα χέρια μου. Ήρθε η καταγγελία δηλαδή της συμβάσεως αυτού του έργου στα χέρια μου. Τα έγγραφα αυτά είχαν φτάσει στο Υπουργείο Μεταφορών, κύριε Παπαδόπουλε. Και το είδα εγώ, να τα δω. Υπάρχουν ημερομηνίες πάνω. Να τα δω, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ απόφαση δεν βγάζω αν δεν τα δω. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Και θα είδατε καμία θέση δική μου δεν υπήρξε χωρίς στηρίγματα, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς πράγματα τα οποία πρέπει να τα κρίνει και ο πλέον κοινός νους. Όπως βάζω εγώ για να βγάλεις μια απόφαση. Δεν βγάζω απόφαση. Θα κλείσουμε λίγο διαφορετικά τη συζήτηση. Αύριο, 20 του μήνα, ξεκινά το νέο ραδιόφωνο της τηλεόρασης του Sky, το Alpha News 98,7, και θα ήθελα μια ευχή. Γιατί θα σας φιλοξενήσουμε και εκεί. Συνεπώς, δράτω με τις ευκαιρίες και σας ζητώ. Πώς θα το λέτε, Alpha News 98,7. Α, έτσι, δηλαδή, για να ξεχωρίσετε ότι δεν έχετε καμία. Είναι το καινούριο ραδιόφωνο της τηλεόρασης του Sky. Έτσι. Καμία εποχή με το ραδιόφωνο του Sky το υπάρχουν. Έτσι, είναι το καινούριο ραδιόφωνο. Να το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί δεν τα έχω και πολύ καλά μαζί τους. Λυπάμαι που θα το πω, δηλαδή. Θα τα έχετε καλά μαζί μας. Λυπάμαι που θα το πω. Μη μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα, για άλλα μέσα ενημέρωση. Μια ευχή ζήτησα. Κοιτάξτε, όταν ο κύριος Αλαφούζος τα είχε και τα δυο, έκανα θυσίες συνειδήσεως. Προκειμένου να στηρίξω κάποια εποχή το συγκρότημα εκείνο. Όμως όταν ο κύριος Αλαφούζος έμεινε μόνος του εκεί, δεν φέρθηκε καλά ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στα δημόσια ή τα διεθνή πράγματα. Κύριε Υπουργέ, εντάξει. Επειδή θα σας έχουμε μαζί μας στον Alpha News 98,7 και επειδή ανοίγει η αυλαία του. Όπου καλούμε, κύριε Παυλόπουλε, δεν αρνούμε. Όπου καλούμε. Και σήμερα, δεν ξέρω αν θυμώσετε ένας άλλος, μάλλον μου στενοχωρηθεί ένας συναδελφός σας, ο οποίος είναι και αυτός σε κάποια, που έχει κάποια εκπομπή, και μου λέει, κοίταξε, μην βγείτε κανένα πρωί, λέει, και με προλάβετε, αλλά εσείς είστε άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είσαι εσύ ο Κυριακάτικος και άλλο πράγμα ο άλλος ο πρωινός. Δεν θα βγω να πούμε σε κάποιον πρωινό. Κρατώ. Για το φίλο μου τον Αθανασίου μιλάω. Περιμένω το. Όταν με καλέσετε θα έρθω. Την ευχή περιμένω. Ποια είναι η ευχή σας γι' αυτό. Ευχή να είστε αντικειμενικοί και αμερόληπτοι. Προσπαθούμε. Να είσαστε οπωσδήποτε η προαγωγή, θα έλεγε κανείς, πολιτισμού και η παραγωγή πολιτισμού και ήθους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι πολύ με βασανίζει όλη αυτή η συμπεριφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολύ με βασάνισε να παρακολουθώ όλα τα κανάλια σας, όλα τα κανάλια, σχετικά με τι θέση πήρε το καθένα απάνω σε αυτό το δράμα που μας βρήκε με τους σεισμούς και σε άλλες περιπτώσεις. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ να παράξετε, να δημιουργήσετε ήθος, πολιτισμό εκείνων που προσήκει να δέχεται και να καρπούται ο ελληνικός λαός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας. 9:31 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.